Κύριε Πρόεδρε, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα, ξεκινώντας, να απευθυνθώ στους συναδέλφους της Νέας Δημοκρατίας και στον εκπρόσωπό της, που μίλησαν για συνταγματικότητα και αντισταγματικότητα. Θα του πω, μπορεί ο καθένας να ερμηνεύει το Σύνταγμα όπως θέλει, έτσι όπως το παραβιάζουμε καθημερινά εδώ μέσα, το παραβιάζεται η κυβέρνηση, όχι εμείς. Ξάλλου και τα μνημόνια αντισταγματικά ήταν. Το ΣΤΕ το είπε, αλλά δεν ακούστηκε ποτέ. Όπως και το κόψιμο και περικοπή συντάξεων. Μπορώ να πω όμως κάτι πιο σοβαρό, ξέρετε. Πόσο συνταγματικό είναι, κύριοι συνάδελφοι, το κόμμα σας να χρωστάει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ και να μην πληρώνει? Πόσο ισότιμο, ισοδίκαιο. Και το ΠΑΣΟΚ το ίδιο. Πόσο δίκαιο είναι αυτό? Μπορώ να πω και άλλα, αν θέλετε. Δεν θα το κάνω ποτέ, μα θα το κάνω τώρα. Επιχειρηματίες φίλοι σας οι περισσότεροι, όπως ο κύριος Πυλαδάκης, να χρωστάει 149 εκατομμύρια ευρώ και να του κάνει κούρεμα η τράπεζα και να πληρώνει 11. Ο κύριος Λεντούδης, εφοπλιστής, να χρωστάει 130 εκατομμύρια δολάρια, να του κάνουν κούρεμα να πληρώνει 11. Γιατί και αριστερά εδώ το κουκουέ μιλάει, αλλά μιλάει γενικόλογα. Εμείς τα λέμε ονόματα εδώ. Ονόματα. Η οικογένεια Μαδιά δανείστηκε 72 εκατομμύρια δολάρια και πληρώνει μόνο 10. Γιατί δεν κάνατε 90% κούρεμα σε όλα τα δάνεια των Ελλήνων πολιτών? Σε όλα όμως, οριζόντια. Άρα λοιπόν το συνταγματικό και μη συνταγματικό αποδεικνύεται από τις εφαρμογές των νόμων και πώς εφαρμόζεται το νόμο ως κυβερνήσεις. Και ξέρετε, στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σκηνή. Το έχω πει χίλιες φορές. Μην ξύνεστε στην κλίσσα του σομπάνι. Δεν μπορεί να μου φαίνεται πτωχευτικό εδώ, κύριε Υπουργέ, όταν το κόμμα σας χρωστάει 250 εκατομμύρια ευρώ. Γιατί δεν πτωχεύσετε το κόμμα σας? Πτωχεύστε το. Για να πω ότι είστε ακριβοδίκαιοι. Αλλά μην περιπέζετε την νοημοσύνη μας και μην εμπέζετε τη λογική μας. Και δεν είναι λαϊκισμός αυτό που λέω, μα αναγκάζεται να τα πω. Για ένα και μόνο λόγο. Γιατί δεν μαθαίνετε και δεν μαθαίνετε. Δεν μαθαίνετε από τα λάθη σας. Πληρώνετε. Αλλά δώστε το δικαίωμα να πληρώνει το ίδιο ακριβώς ποσό, ποσοστιαία. Για βάλτε το ποσό που πληρώνετε. Σε 150 χρόνια θα ξεχρεώσετε. Δώστε το δικαίωμα στον Έλληνα πολίτη, σε 150 χρόνια θα ξεχρεώσετε 100 χιλιάρικα. Θα είναι 50 ευρώ το μήνα. Πού τα λέτε αυτά σε μένα? Ψάξτε λίγα το νούμερο που πληρώνετε, ψάξτε λίγο τον ισολογισμό σας. Σας τα λέω με ευγένεια και δεν είστε μόνο και το Πασόκ το ίδιο. Οι δόσεις που πληρώνετε δεν έχουν σχέση με το δάνειο που πήρατε. Δηλαδή θα έχω πάρει εγώ 10 εκατομμύρια ευρώ δάνειο και θα πληρώνω 30 ευρώ το μήνα. Σοβαρά μιλάμε τώρα? Πάμε στην ουσία. Ξέρετε γιατί μας πιστεύει ο ελληνικός λαός? Να σου πω εγώ. Πόσο σοβαρό είναι ένα κόμμα όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος συμφωνεί με την αίτηση αντισταγματικότητας στη δική μας, αλλά δεν ψηφίζει? Πόσο σοβαρό κόμμα είναι αυτό? Γι' αυτό και θα παραμείνουν στο 5, 10, 3, θα πάνε ξανά εκεί που αξίζαν, στο 3%. Είναι λογική κόμματος αυτή? Δηλαδή, εγώ να συμφωνώ με τον Κουκουέ σε μια αντισταγματικότητα που θα φέρει, αλλά να μην ψηφίζω, γιατί είμαι ιδεολειπτικά αγγυλωμένος στη λογική της ιδιοληψίας μου. Όχι, είναι λάθη. Δεν είναι σοβαρό πολιτικό σύστημα αυτό. Και ούτε σοβαρό πολιτικό προσωπικό. Πιστέψτε με, έχω άλλη άποψη για την πολιτική. Και πρέπει να πω κάτι, να συλληπιθώ την οικογένεια του Δημήτρη Καμπανάρου. Δεν ξέρω αν το ξέρετε τον νεαρό αυτόν. Αυτοκτόνησε γιατί ήταν υπεύθυνος ενός γυροκομείου και επειδή δεν μπόρεσε να προστατεύσει τους ανθρώπους του γυροκομείου γιατί κόλλησαν κοροναϊό κάποιοι, αυτοκτόνησε ο άνθρωπος αυτός. Συλληπάμαι την οικογένεια, τρεμά συλληπιτήρια. Βέβαια θα έπρεπε να αυτοκτονήσουν και χιλιάδες άλλοι που είχαν και θέση γραμματέων, υπουργών και χρεοκόψαν τη χώρα. Αλλά κανείς δεν αυτοκτονήσει τη χώρα αυτή. Εν πάση περιπτώσει. Πάμε λοιπόν στη δεύτερη ευκαιρία. Σαφώς και είναι μια δεύτερη ευκαιρία, κύριε συνάδελφε. Εγώ το πιστεύω αυτό. Είναι μια δεύτερη ευκαιρία για τους νεκροθάφτες. Για να θάψουν τους Έλληνες. Αυτό κάνετε. Πεθαίνετε τους Έλληνες. Και θα δώσω και στοιχεία για να καταλάβετε κάποια στιγμή. Εντάξει, αντιλαμβάνομαι ότι οι τράπεζες για εσάς είναι η κορυφαία στιγμή μιας οικονομικής πολιτικής. Και για μένα το ίδιο, γιατί είμαι υπέρ της ελεύθερης οικονομίας. Αλλά αυτή η ασυλία ιδιότυπη που έχουν οι τράπεζες, εμένα με ενοχλεί. Ασυλία πραγματική. Κάνετε ειδικές τροπολογίες για τραπεζίδες για να μην δικαστούν. Τους δίνετε ασυλία για όποια απόφαση. Πείτε μου εσείς τι είδους πρόεδρος ή διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας αυτής, όταν δεν έχει καμιά ευθύνη και υπογράφει. Έχετε φέρει νόμο εδώ για ασυλία των όσων έχουν κάνει οι προηγούμενοι, αλλά και οι ίδιοι σε επίπεδο δανειοδρυπτών. Γιατί το κάνετε αυτό? Και τα λέω με πολύ εύσχυμο τρόπο, ξέρετε. Δεν θα πω για το χρέος της Ελλάδος. Κύριε Υπουργέ, οικονομικά ξέρετε, φαντάζομαι. Το μεγαλύτερο πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας δεν είναι το δημόσιο χρέος, είναι το ιδιωτικό χρέος. Οι Έλληνες πολίτες χρωστούν τρεις φορές επάνω από ό,τι χρωστά το κράτος. Αυτό δεν έχετε καταλάβει ως ελληνική πολιτεία. Και όσο και αν αιμοδοτείτε τις τράπεζες και αιμοδοτείτε τους τραπεζίτες, αν δεν αιμοδοτήσουμε οικονομικά τους πολίτες για να μπορεί να κινηθεί η οικονομία, για να αγοράσουν τα προϊόντα από τα μαγαζιά, από τις εταιρείες μου, δεν θα κινηθεί ποτέ η οικονομία. Και σας είπα και κάτι άλλο. Κάντε με τους επιχειρηματίες το ίδιο πράγμα
με τις δόσεις στην εφορία. 120. Και εγώ πρέπει να είναι κάτι πολύ πιο ακραίο, ξέρετε, κύριε Υπουργέ. Και δεν θα πω τι μου είπατε, δεν αφορά τον κόσμο. Κάντε 240 δόσεις και τόκους και τοκοχρεωλήσεις για 240 δόσεις, όσοι χρωστούν δημόσιο. Αντί για 120. Βάλτε και τους τόκους μέσα, ρε παιδί. Εγώ είμαι βέβαιος ότι κάποιοι θα πάνε να κάνουν διακανονισμό. Γιατί 240 δόσεις είναι ένα 20 ετίας. Για μένα πρέπει να κουρευτούν όλα. Και οι τόκοι περιμερίας και όλα αυτά που βάλετε πάνω. Αλλά αν δεν μπορείτε και αυτό, γιατί φοβάστε τους τροϊκανούς, τους δανειστές, κάντε 240 δόσεις. Μαζί με τους τόκους. Τι θα σας πω άλλο. Να δοκιμάσουμε, μήπως και σώσουμε κάποιες εταιρείες. Γιατί αν δεν σωθούν οι εταιρείες, θα έχουμε πάλι απολύσεις. Θα έχουμε μεγαλύτερη ανεργία. Ήδη αυξήθηκε η ανεργία. Σας τα λέω για να καταλάβετε. Ο πρόεδρος, ο κ. Χατζηδοδοσίου, που είναι Νέα Δημοκρατία, δεν είναι κανένα άλλο κόμμα. Πρόεδρος επαγγελματικού επιμελητηρίου. Κίνδυνος ο νέος πτωχευτικός κώδικας. Να γίνει ταφόπλακα για τους μικρομεσαίους και τις επαγγελματίες. Δεν τα λέω εγώ. Δεν χρειάζεται να κάνω κάτι άλλο εγώ. Όταν οι δικοί σας άνθρωποι που είναι οι επαγγελματίες. Γιατί πολύ φοβούμαι ότι εδώ μέσα ζούμε εκτός κοινωνίας. Γιατί πολλοί από εμάς είμαστε εδώ μέσα κάποιες ώρες. Δεν βγαίνουμε έξω. Δεν είμαστε επιχειρηματίες. Εγώ είμαι. Αλλά από τους 300 φαντάζομαι λίγοι είναι επιχειρηματίες εδώ μέσα. Δεν ξέρω τι συμβαίνει στην αγορά. Και νομοθετούμε και ποτέ δεν πετυχαίνουμε με την νομοθέτηση, κύριε Υπουργέ μου, κάτι καλύτερο. Ό,τι και να μου λέτε. Αφήστε τα επιτόκια, σε εξήγησε ο κ. Βιλιάρδος. Ψευδέστη το επιτόκιο είναι. Όταν μου έχει μια ύφεση 25% τα τελευταία 10 χρόνια, δηλαδή πτώση το ΕΠ 30% και 1% επιτόκιο, κύριε Υπουργέ, και 5% ανάπτυξη, αν αφαιρέσει το 25% υπάρχει πρόβλημα. Απλά αριθμητική είναι, αλλά όπως τη βλέπει ο καθένας, έτσι την τοποθετεί εδώ. Και ζούμε με ψευδεστήσεις. Πραγματικά με ψευδεστήσεις. Και το ξαναλέω ακόμη μια φορά στους επιχειρηματίες, δώστε δεύτερη ευκαιρία πραγματική. Μην τους αφήνετε στο έλεος των τραπεζιτών. Σας είπα, 240 δόσεις. Είμαι βέβαιος ότι από το 100 θα πάνε οι 10-15 να κάνουν τη ρύθμιση. Θα πάρετε κάποια χρήματα που δεν έχετε, δεν τα πάρετε ποτέ. Θα πάρετε στον προϋπολογισμό του κράτους έσοδα που δεν θα είχατε ποτέ και δεν θα τα έχετε. Και στο κάτω-κάτω της γραφής, μην φοβάστε τόσο πολύ τους Γερμανούς ή τους Τροϊκανούς ή τους τραπεζίτες. Και αυτοί οι λεφτά θέλουν να πάρουν. Αφού θέλουν να πάρουν, βοηθάμε για να πάρουν και αυτοί. Αν πέφτουν, τι να πω, ξέρω εγώ. Δεν μπορώ να τα πω διαφορετικά. Σας το λέω σε επιχειρηματίες, ο οποίος τώρα που δεν έχει έσοδα, γιατί δεν κινείται η αγορά, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα να απολύσει ο κόσμο, κύριε Σταϊκούρα. Και έχω 500 εργαζόμενους εγώ. Και με αυτά που μου κάνει το εσουρού τώρα, θα απολύσει ο κόσμο. Είναι βέβαιο. Διότι δεν μπορώ να καταλάβω πώς αυτή η ανεξάρτητη αρχή, η οποία ευτυχώς πήρε χαμπάρι και η Βουλή, τους έλεγα εδώ και 6 μήνες ότι δεν εργάζονται οι κύριοι του εσουρού. Είναι αργόμιστοι. Τους είπα ότι δεν υπάρχει πολυφωνία. Δεν καλούνται στα κανάλια ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε ο ΚΚΕ. Δεν καλούνται, δεν εκπροσωπούνται. Ακόμη και το ΚΙΝΑΛ που και που πηγαίνει. Και το εσουρού, ήρθε εδώ ο πρόεδρος του εσουρού και μας είπε το εξής αμίμητο. Γιατί είναι ανεξάρτητη αρχή. Θα το διαβάσω όπως το πει ο ίδιος του. Ακούστε, εγώ σας είπα να το καταργήσετε για να το βελτιώσετε. Αλλιώς δεν γίνεται. Λέει λοιπόν ο ίδιος ο πρόεδρος σε Επιτροπή Θεσμών Διαφάνειας 7 Μαΐου του 20 το να διαπιστώσει το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης αν τηρήθηκαν κανόνες της πολιτικής πολυφωνίας ή ένα μικρό μυστήριο. Δηλαδή ο ίδιος να κάνει ζάπηξη στα δελτία ειδήσεων. Δεν θα δει το κύριο Τσακαλώτο. Μια φορά το μήνα. Δεν λέω για εμάς, εμείς είμαστε εξαφανισμένοι έτσι κι αλλιώς. Δεν θα δει το κουκουέ. Ένα ζάπηξη να κάνει. Στα πρωινάδικα, στις εκπομπές, κάτσε στο γραφείο του, όλη μέρα κάθε και πληρώνεται. Λέω λοιπόν, ένα ζάπινγκ. Δεν μπορώ να κάνω, λέει, κάτι. Λέει, με νερό και αλεύρι δεν κάνεις παντεσπάνι. Πρόεδρος του ΕΣΥΡΟΥ, ανώτος δικαστής. Ζυμώνεις όμως, κύριε Υπουργέ και κύριε Πρόεδρε του ΕΣΥΡΟΥ, αν θες να ζυμώσεις, ζυμώνεις. Δεν μπορεί να μην καλούνται τα κανάλια, δεν υπάρχει πολυφωνία. Και ευτυχώς σήμερα στην Επιτροπή, αν δεν κάνω λάθος διαφάνειας, είπε όλη η Επιτροπή ότι ασκεί πλημελώς τα καθήκοντά του. Πλημελώς. Και θα σας το πω διαφορετικά. Θέλετε να αξιολογήσετε στη Νέα Δημοκρατία τους δημοσίους υπαλλήλους. Και καλά κάνετε, μαζί είμαι εγώ στην αξιολόγηση. Αξιολογείτε αυτοί που τοποθετείτε. Το βάλατε πρόεδρο Σουρού. Όλη η Βουλή λέει ότι ασκεί πλημελώς τα καθήκοντά του. Γιατί δεν τον τραβάτε αυτοί. Ποιος είναι ο κύριος αυτός τελικά, ο οποίος ενώ δεν ελέγχει για τη δουλειά που κάνει, γιατί αυτό ορίστηκε να κάνει πολυφωνία όλων, συνταγματικά το λέει αυτό το σύνταγμά μας, πολυφωνία όλων των κομμάτων. Δεν είναι δυνατόν να λειτουργούν έτσι. Και ομολογεί λοιπόν ο κύριος αυτός στο ελληνικό κοινοβούλιο ότι πληρώνεται χωρίς να δουλεύει. Και δεν υπάρχει ο τιμωρητικός παράγοντας να του αναδείξουν τα αυτοί. Πώς δεν δουλεύεις. Δηλαδή πληρώνουμε εμείς οι Έλληνες, εγώ ο φορολογούμενος πλήρωσα 477.000 ευρώ εφορία, για να πληρώνουμε τον κύριο αυτός στο εσουρού και να μου λέει: εγώ δεν κάνω τη δουλειά μου, αλλά πληρώνουμε τα 10 ή τα 7 ή τα 6 χιλιάρικα πέρα το μήνα. Ωραίο κράτος κάνατε. Ωραίο κράτος. Σε ποια ιδιωτική εταιρεία, κύριε Υπουργέ, μπορεί να συμβαίνει αυτό?
να πληρώνετε εσείς τη δική σας εταιρεία, κύριε Υπουργέ, έναν διευθυντή με 7 χιλιάρικα και να σου λέτε δουλεύω. Γιατί αυτό λέει ο κύριος. Δεν δουλεύω. Το είπε ο ίδιος στην Επιτροπή. Σε ποια ιδιωτική εταιρεία. Οι νομικοί τους, γιατί με έχουν στοχοποιήσει εδώ και μερικούς μήνες και δεν θέλω να σκεφτώ το κάνει αυτό κάποιο αόρατο χέρι. Δεν θέλω. Δεν θέλω να σκεφτώ ότι υπάρχει πραγματικά πολιτική δίωξη εις βάρος ελληνικής λύσης. Πρώτα η αφωνία μας στα κανάλια και τώρα ο διωγμός για τις εκπομπές που παρουσιάζω. Ακούστε λίγο. Με ψευδή στοιχεία. Επικαλούνται κύριε συνάδελφε δημοσιογράφε και κύριε καθηγητά πλέον τη Wikipedia και με επιβάλλουν πρόστιμο. Πείτε μου ποιο σοβαρό δικαστήριο ή ανακριτική αρχή θα επικαλεστεί τη Wikipedia. Το έκανα σε μένα. Αυτοί οι άνθρωποι δηλαδή ενοχλούνται με αυτά που λέμε, το αντιλαμβάνομαι, μπορεί να ενοχλούνται. Γιατί ήμουν ο πρώτος που κίνησε θέμα διαδικασία σε σουρού εδώ μέσα. Τους ενόχλησε, κύριε συνάδελφε, κύριε καθηγητά, ότι είπα σε εκπομπή μου και το επαναλαμβάνω και εδώ μέσα, το είχα πει και εδώ, ότι όποιος καίει σημαία άλλου κράτους, για μένα είναι φίδι στην οτροπία. Άλλου κράτους. Οποιαδήποτε σημαία. Ακόμη και αν διαφωνώ. Εγώ το είπα και την ελληνική σημαία που έκαψαν οι Σκοπιανοί στην Αυστραλία. 30.000 ευρώ πρόστιμο. Στον βουλευτή. Στον πρόεδρο κόμματος, προληπτική λογοκρισία, να μου λέει τι θα πω και τι θα τα πω, το εσουρού, οι υπάλληλοι που πληρώνω εγώ από την εφορία μου, γιατί υπάλληλοι είναι, δημόσιοι υπάλληλοι, μην κοροϊδευόμαστε και αργόμισθοι. Ακούστε τώρα. Ενοχλήθηκα που δήλωσα, ακούστε, ότι αυτοί που δηλώνουν Μακεδόνες στα Σκόπια είναι απόγονοι γενιτσάρων. Και ως ιστορικός, κύριε συνάδελφε, ξέρω ότι όσοι φύγαν το 49, όπως ο Γκρούευσκι από τη Φλόρινα. Είναι γεννήσει, ρε παιδιά, του παιδομαζόμασταν, μάλιστα, και τα πήγαν εκεί. Άλλα 30 χιλιάρικα. Δεν είναι μόνο. Θα σα πω και για τα προϊόντα σε λίγο, γιατί ειλικρινά αυτό που συμβαίνει προς το πρόσωπό μου είναι άθλιο. Είναι μια αθλειότητα από έναν τύπο, πραγματικά τύπο που τον βάλατε εσείς εδώ και οι ίδιοι σήμερα λέτε ότι είναι ανίκανος. Ασκεί πλημελώς τα καθήκοντά του. Ακούστε άλλη πολιτική δίωξη. Με καλούν εμένα να απολογηθώ γιατί έβαλα τους Σκοπιανούς καλαδοσφαιριστές που έλεγαν Μακεδονία από πίσω. Και έκανα κριτική. Με καλούν να απολογηθώ στο Σουρού. Δηλαδή αυτά που συμβούν είναι απίστευτα. Επειδή είπα και εδώ το είπα ότι έβαλε και ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε και ένσταση και καλά έκανε και αλλάξε θέση στον νόμο. Ότι ο κύριος ο διοικητής της ΕΥΠ είναι πρώην σεκιουριτάς. Σεκιουριτάς δεν ήτανε. Με καλούν να απολογηθώ στο Σουρού τη Δευτέρα το πρωί. Έθω στη Βουλή γίνεται ολόκληρο θέμα. Αλλάξετε εσείς τον νόμο γιατί δεν έχει προϋποθέσεις ο άνθρωπος. Σεκιουριτάς της πρεσβείας ήταν. Δεν ήταν ο ειδικός, δεν είχε βιογραφικό άξιο λόγου. Και καλούν εμένα σε απολογία. Ακούστε. Για να καταλάβετε πόσο άθλια είναι η συμπεριφορά τους. Γιατί περί αθλειότητας πρόκειται. Προτού καν να αποφασίσει ο ΕΟΦ που αποφάσισε αρνητικά. Αρνητικά εισηγήθηκε ο ΕΟΦ για μένα. Ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εκδίδει δελτίο τύπου το ΕΣΟΥΡΟΥ εις βάρος μου. Υιοθετώντας ό,τι λένε τα site της Νέας Δημοκρατίας. Περιέργως. Όλα τα site της Νέας Δημοκρατίας. Ό,τι είπαν το έκανα κοπάστε. Είπα δηλαδή ότι εγώ είμαι ένοχος, προτού καν απολογηθώ. Δεν συμβαίνει πουθενά στον κόσμο. Βγαίνει ο ΕΟΦ, βγαίνει η Ένωση Διαφημιστών που είναι υπεύθυνη για να μου επιβάλλουν κυρώσεις. Αθώος, δεν είπε κανένα πρόβλημα. Και αυτή 730.000 ευρώ πρόστιμο. Έχει δει ο κύριος Κουτρουμάνος 730.000 ποτέ. Ξέρετε τι σημαίνει 730.000 ευρώ πρόστιμο. Το έχετε καταλάβει. 504 εργασίες θα κλείσουν και άλλες 1.500 περιμετρικά από τις επιχειρήσεις μου. 2.000 εργαζόμενοι άνεργοι, οικογένειες. Αυτοί οι τύποι, επειδή πληρώνονται καλά για να κάθονται, νομίζω ότι μπορούν να αποφασίζουν για τις μοίρες του κόσμου. Χωρίς να έχουν κοινωνική ευαισθησία. Μπορούσα να πω, είναι ποινικά και αστικά, αν θέλετε, παράνομο να υιοθετήσει απόψεις από site ως ανεξάρτητη αρχή και να εκδίδει δελτίο τύπου. Δεν τους έκανα ούτε μήνυση ούτε αγωγή. Δεν θα κάνω ποτέ μου. Ειλικρινά, το αποφεύγω. Αλλά δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Να σας δώσω λοιπόν οι ιδιότητες. Ο δικηγόρος αναγνωσταράς του ΕΣΟΥΡΟΥ. Έψαξε τα πρακτικά της Βουλής σε χρόνους ομιλίας μου ώστε να στοιχειοθετήσει λανθασμένα ερμηνεύοντας παράβαση. Του το απέδειξα. Ούτε συγγνώμη μου ζήτησε. Θα πηγαίνω εγώ κάθε εβδομάδα, κάθε δύο μέρες στο Σουρού, γιατί αυτοί οι κύριοι δεν έχουν άλλη δουλειά να κάνουν, ασχολούνται μόνο με εμένα. Επέβαλαν πρόστιμο 30.000, ακούστε κύριε Ρουσόπουλε, είμαι σε ένα κανάλι. Και λέω στον Οικονολήπτη, γιατί κάνω 30 χρόνια τηλεόραση. Φιλοξενούμενος. Και λέω στον Οικονολήπτη, κάνει την κάμερα πιο δεξιά για να φαίνομαι καλύτερα να δείξω κάτι. Επειδή είπα αυτό, θεώρησαν οι κύριοι αυτοί ότι κάνω εγώ την εκπομπή και επέβαλαν 30.000 ευρώ πρόστιμο. Ο Χριστός και η Παναγία. Επειδή οι ίδιοι θεωρούν. Και στον Αντένα το έκανα. Στον κύριο Παπαδάκη. Και στο Όπεν το έκανα μια φορά. Σημαίνει ότι εκεί κάνω εκπομπές εγώ. Είναι απίστευτα αυτά που συμβαίνουν. Ειλικρινά το λέω αυτό. Επειδή είπα την κάμερα πιο δεξιά.
Τη στιγμή που σε παραλλαγικής εμβέλειας κανάλια επιβάλλουν 30 χιλιάρικα στο TV Μυτιλίνη, επέβαλαν 30 χιλιάρικα πρόστιμο. Πώς θα επιβιώσει, ρε παιδιά? Ο τζίρος είναι 45 χιλιάρικα το χρόνο. Ο τζίρος είναι 45 χιλιάρικα το χρόνο του καναλιού. Στο TV Καστοριά, 39 χιλιάρικα το χρόνο ο τζίρος του. Και του επιβάλλεις 30 χιλιάρικα ευρώ πρόστιμο. Τσάντου λες, κλείσε. Κλείσε. Αυτό είναι το σουρού. Αυτοί λειτουργούν. Όταν γίνονται σόβαμα γεγόμενα στα κανάλια και σου λέω κάτι, πολιτική πολυφωνία που δεν υπάρχει, που δεν καλεί το ΣΥΡΙΖΑ, σας λέω. Κάντε ζάπινγκ. Ούτε τα προσχήματα δεν κρατούν, που είναι αξιωματική αντιπολίτευση, τους καλέσουν. Και το κουκουέ, και η μέρα, και εμείς. Γιατί? Αργόμιστη. Πραγματικά αργόμιστη. Και αν υπήρχε, θα το πω ευθέως, το είπα και όταν ήταν στην Επιτροπή ο κύριος Κοντρουμάνος. Μου είπε, λέω, δεν δουλεύεις. Δεν μπορώ, μου λέει, δεν έχω τα εργαλεία. Ωραία, παρατήσω. Δεν έχει την ευτυχία να παρατηθεί. Κάθε μήνα αναπληρώνεται όμως, ξέρει. Αυτή είναι η διαφορά μας. Αξιολόγηση όλων αυτών. Και δεν είναι στο απειρόβλητο οι κύριοι. Και μπράβο στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων Διαφάνειας που τον κάλεσε εδώ για πλημελή άσκηση καθηκόντων. Πλημελή. Δεν θέλω ειλικρινά να πιστεύω ότι πέντε άσχετοι με την αγορά και την εργασία, διορισμένοι, γιατί διορισμένοι είναι, θέλουν να κλείσουν 18 τηλεοπτικούς σταθμούς. Γιατί είναι 18, κύριε Χρυσόπουλο. 700. Και αν με. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν σε εμένα τα πρόστιμα. Αλλά τους είπα τους ανθρώπους θα τα πληρώσω εγώ. Εγώ θα τα πληρώσω. Γιατί εγώ έκανα το λάθος. Ακούστε νομολογία και νόμος. Λέω κάτι σε ζωντανή εκπομπή εγώ και θα την πληρώσω στο κανάλι. Πάλι εσείς οι νομοθέτες είστε λάθος. Το ΕΣΟΥΡΟΥ δεν μπορεί να τιμωρεί το κανάλι επειδή ο δημοσιογράφος ή ο καλεσμένος είπε μια ανοησία, μια βλακία. Να πω ότι είπε βλακία που δεν είπε βλακία. Γιατί σας είπα. Και ο ΕΟΦ κάνει ένα πρόβλημα. Και η Ένωση Διαφημιστών κάνει ένα πρόβλημα. Θα πάρει τσακαλώτη, θα πει για βλακία σαν κανάλι. Το συγγνώμη κύριε Τσακαλώτη. Και θα καλέσουν με το κανάλι του μου, πάρε 300 χιλιάρικα, πάρε 30 χιλιάρικα. Τι λέτε ρε, πού το έχετε δει αυτό? Τι νόμος είναι αυτός? Και είναι 730.000 ευρώ. Πώς να πληρώσουν οι άνθρωποι? Δηλαδή οι άνθρωποι πού ζουν αυτοί εκεί πέρα? Δεν καταλαβαίνουν ότι υπάρχει κρίση, ότι υπάρχει κορονοϊός, ότι δεν λειτουργεί αγορά, δεν έχουν έσοδα? Δεν το καταλαβαίνουν? Είναι πρωτόγνωρο. Και ακούστε, έβγαλαν απόφαση σε ένα μήνα. Σε ένα μήνα έβγαλαν 5-6 αποφάσεις, 18 αποφάσεις σε ένα μήνα. Όταν για άλλες αποφάσεις κάνουν 7 μήνες, 8 μήνες, ένα χρόνο. Άρα λοιπόν κάποιο αόρατο χέρι προσπαθεί με κάθε τρόπο να κυνηγήσει την ελληνική λύση. Δεν δικαιολογείται διαφορετικά. Όπως συνεχή παρουσία της εφορίας στις εταιρείες μου. Κάθε μήνα έχω την εφορία. Περιέργως. Δεν δίκα τίποτα. Δόξα τω Θεώ, τα δηλώνω όλα. Αλλά κάθε μήνα έχω τις εταιρείες μου να μου σταματάνε τη λειτουργία της εταιρείας επί μια ολόκληρη μέρα εφορία για να την ελέγχουν. Ναι, κύριε Σταϊκούρα μου, γιατί δεν το ψάχνετε λίγο? Κάθε μήνα στην εταιρεία μου. Για ποιο λόγο? Ας έρχονται, να έχω κανένα πρόβλημα. Αλλά εγώ μια μέρα δεν δουλεύω. Γιατί πάλι βγαίνουν έξω, κάθονται έξω και κάνουν τον έλεγχο οι εφοριακοί. Πείτε μου τώρα, γιατί αυτές οι συμπτώσεις, θα το καταλάβω κι εγώ. Τα έχω δηλωμένα όλα, κύριε Σταϊκούρα. Ψάξτε να δείτε πόση εφορία έχω πληρώσει πέρσι. Τι έχω δηλώσει, τι εισοδήματα έχω δηλώσει. Και θα καταλάβετε τι εννοώ. Αλλά όλα αυτά, ειλικρινά θα το έλεγα, μου δημιουργούν μια περίεργη αντίληψη που δεν περίμενα από τη Νέα Δημοκρατία, την καινούργια με τον Πρωθυπουργό σας. Τη μεταρρυθμιστική. Τη νέα αντίληψη και όχι την παλαικομματική που εξουσιάζω και κάνω τον κουστάρο. Και τα φαινόμενα δυστυχώς με απογοήτευσαν. Ποιοι είναι τα μέλη του ΣΥΡΟΥ? Ακούστε. Όλοι είναι της ιδίας ιδεολογικής τοποθετήσεως, κύριε Ρούπι. Της ιδίας. Πρόβλημά τους. Όχι της Νέας Δημοκρατίας. Όχι. Της ιδίας, λέω, κύριε καθηγητά. Υποψήφια με Καμίνη η κυρία η μία, υποψήφια με Δημάρη. Ο άλλος είναι διανοητής. Ο διανοητής θα ελέξει εμένα. Ο διανοητής. Έτσι, συγγραφέας διανοητής. Ο άλλος δημοσιογράφος ελευθεροτυπία, γνωστές οι απόψεις του. Και πρόεδρος του ΑΚ, στο ΑΚ. Ακούστε ιδιότητες. Οι άλλοι διευθύνδες στο πολιτικό γραφείο του κύριου Σιμίτη. Ποιους βάλατε στο ΕΣΟΥΡΟΥ, ρε παιδιά? Πάλι το ΠΑΣΟΚ θα κυβερήσει. Πάλι το ΠΑΣΟΚ. Παντού ΠΑΣΟΚ. Μα παντού. Ο άλλος, ακούστε, εγώ αντιλαμβάνομαι την όποια διαφωνία. Αναπολογούμαι εγώ σε ένα διορισμένο υπάλληλο γιατί είπα κάτι για τους ορθομετανάστες. Με κάλεσαν γιατί επικαλέστηκα δήλωση του Υπουργού Δημοσίας Τάξεως. Ότι μεταξύ των λαθρομεταναστών, προσφύγων, μεταναστών έχουν έρθει τζιχαντιστές στην Ελλάδα. Το είπα εδώ, ο Υπουργός. Εδώ. Το είπα και εγώ στην εκπομπή και με καλούν για 50 χιλιάρικα πρόστιμο. Για υποκίνηση σε μίσος. Μάλιστα με τα καλά μας. Προληπτική κριτική και προληπτική, αν θέλετε, λογοκρισία στον βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου θα κάνει το ΕΣΟΥΡΟΥ. Αυτός λοιπόν ο κύριος έχει κάνει μεταπτυχιακό πρόγραμμα με θέμα μεταναστευτικές δουλειές και αφομοίωση. Οικονομολόγος. Αυτοί οι άνθρωποι είναι στο ΣΥΡΟΥ, τα μέλη του ΣΥΡΟΥ. Και αυτοί οι άνθρωποι εμένα θα με ελέγχουν. Οι διορισμένοι από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Θα με ελέγξει ο ελληνικός λαός. Θα με ελέγξετε κι εσείς, αν κάνω κάτι παράνομο. Και η δικαιοσύνη, ναι. Αλλά όχι διορισμένοι. Όχι διορισμένοι.
Και θα πω και κάτι γιατί πιέζει ο χρόνος. Ακούστε λίγο. Είναι πολύ σημαντικό για μένα να αντιληφθούν ορισμένοι ότι η πολιτική είναι επιχειρήματα. Πραγματικά, ρωτώ πιο σοβαρός άνθρωπος εδώ θα έχει κάνει δικογραφία, δικογραφία λέγεται αυτό του ΕΣΟΥΡΟΥ, που να επικαλείται την Wikipedia. Νομικός του ΕΣΟΥΡΟΥ επικαλέστηκε την Wikipedia. Και με αυτό θα πληρώσω εγώ 50.000. Γελούσα και εγώ, ξέρετε και εσύ να γελάω, δηλαδή είναι απίστευτα αυτά που συμβαίνουν. Και πρέπει να πάω εγώ στο ΣΤΕ τώρα, να πληρώσω 10.000 ευρώ παράβολο, για να έχω και τον καλό δικηγόρο, για να πάλι να πω ότι είμαι αθώος. Ναι, αλλά 18 υποθέσεις των 10.000 είναι 180.000 ευρώ. Οι κύριοι αυτοί δεν τα έχουν τα λεφτά εύκαιρα, τα παίρνουν κάθε μήνα όμως, ως δημόσιοι υπάλληλοι. Αργόμιστοι. Οι αργόμιστοι του ΕΣΟΥΡΟΥ. Και να σου πω και κάτι. Εάν είχαν πιέσει τα κανάλια και να παρουσιάζονται όλα τα κόμματα πολυφωνικά και δημοκρατικά, μπορεί να μην έκανα φασαρία καθόλου. Να έλεγα, άστο ρε παιδί μου, να πάω στη δικαιοσύνη. Αλλά το να φημώνονται όλα τα πολιτικά κόμματα, να μην βγαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ στα κανάλια, να μην βγαίνει το ΜΕΡΑ, να μην βγαίνει το ΚΚΕ, να μην βγαίνει η Ελληνική Λύση, να μην βγαίνει κανένας μας και να βγαίνουν μόνο η Νέα Δημοκρατία και το ΕΣΟΥΡΟΥ να είναι η προϊστάμενη αρχή, η εποπτεύουσα αρχή και να μην βάλετε μία ακύρωση και να κυνηγά εμένα, ούτε ο Θεός το θέλει, παιδιά, ειλικρινά το λέω αυτό, γιατί είναι άδικο πραγματικά. Πραγματικά άδικο. Ακούστε τώρα. 18 κανάλια που θα κλείσουν. Από 30 εργαζόμενοι, 540 άτομα. Γύρω από τους μου λειτουργούν άλλες 5-6 επιχειρήσεις. 1000 άτομα ακόμα, 1500 οικογένειες λοιπόν. Επειδή ο κύριος Κουτρουμάνος και η παρέα του, αυτοί οι περίεργοι τύποι, θέλουν να κλείσουν τα κανάλια, θα μείνουν άνεργοι. Θα μείνουν άνεργοι. Δεν μπορούν να τα πληρώσουν τα λεφτά οι άνθρωποι, αν δεν τα πληρώσω εγώ. Καταλαβαίνετε, σας λέω. Δηλαδή είναι ευαισθησία αυτή. Δεν τους νοιάζει ο κόσμος. Μπήραν την καρέκλα κάτω στα γραφεία. Και εδώ ζητήσω ο κόσμος. Και ρωτώ εγώ εσάς, ο βουλευτής σας ομιλεί, ο συνάδελφός σας, πώς θα υπεραμεινθώ εγώ του εαυτού μου, αν έχω προληπτική λογοκρισία, ενώ επικαλούμε δήλωση του Υπουργού, όχι του κ. Σταϊκούρα, του κ. Χρυσοκοΐδη, και πρέπει να πληρώσω 50.000 πρόστιμο στο ΣΟΥΡΟΥ. Για πείτε μου, κύριοι συνάδελφοι, για πείτε μου εσείς, εγώ επικαλέστηκα δήλωση του Υπουργού Δημοσίας Τάξεως, που είπε ότι όντως μεταξύ των μεταναστών υπάρχουν τζιχαντιστές. Πώς εγώ θα απολογηθώ, αν εμένα ο ΕΟΦ. Στα προϊόντα που παρουσίαζα. Δεν μου έχει μέψει ποτέ. Δεν μου έχει πει το παραμικρό. Πώς το ΕΣΟΥΡΟΥ λέει ότι είναι παράνομα. Με ποιο δικαίωμα. Για πείτε μου εσείς. Γι' αυτό σας λέω ότι αν δεν υπάρχει αόρατος αρχή, είναι ανίκανοι και εκτελούν πλημελώς τα δικά τους καθήκοντα. Και πρέπει να ξυλωθούν πάρα αυτά. Να μπουν άλλοι άνθρωποι που ξέρουν την αγορά, που ξέρουν και την τηλεόραση. Και θα ήθελα να πω κάτι. Σε ένα πανελλαδικό κανάλι 5 εκατομμυρίων τηλεθεατών, πρόστιμο 30.000 ευρώ, το επαναλάβω. Σε ένα κανάλι TV Καστοριά, 30.000 ευρώ πρόστιμο για ένα παράπτωμα που δεν είναι παράπτωμα του καναλιού. Δηλαδή, θα πάει ο κύριος Ζουσόπουλος, ο κύριος Βελόπουλος, ο κύριος Λιβάνος, θα πει κάτι στο κανάλι, κάτι παράνομο, κάτι κακό, και θα την πει στο κανάλι. Ο βουλευτής μιλάει. Το καταλαβαίνουν αυτό στο ΣΥΡΟΥ. Δεν μπορεί ο βουλευτής να φοβάται, τότε δεν μας καλούν ποτέ τα κανάλια. Αν πει κάτι ο κύριος Σακαλώτος που ενοχλεί. Και του κάνουν ένα 200.000 του καναλιού, δεν ξεκαλέσουν ποτέ. Έτσι θα λειτουργήσει η δημοκρατία μας. Έτσι μπορούμε να λειτουργήσουμε. Ακούστε, κάνατε ένα ΣΥΡΟΥ πριν 20 χρόνια. Το καταλαβαίνω. Πρέπει να αλλάξει αυτή η ιστορία. Πρέπει να αλλάξει. Να αλλάξει η λειτουργία του ΣΥΡΟΥ. Και αφού ασχολήθηκα με τη δική μου δουλειά και αυτό που είπα, ενώ ο ΕΟΦ δεν με έμεψε ποτέ, βγαίνει ο πρωθυπουργός της χώρας και λέει: θα τολμούσα να πω ότι η μάσκα είναι το εμβόλιο μέχρι το εμβόλιο. Θα έπρεπε το ΣΥΡΟΥ να πάρει όλα τα κανάλια, γιατί αυτό είναι παραπληροφόρηση, και να επιβάλλει πρόστιμα. Πρόστιμα. Δεν επέβαλε κανένα πρόστιμο. Αν το έλεγα εγώ όμως, θα πλήρωνα 50, 50, 50, 50, 50, 20, 50 για ένα εκατομμύριο. Αυτό λέγεται δημοκρατία. Αυτό λέγεται ΣΥΡΟΥ. Αυτό λέγεται, ειλικρινά το λέω αυτό, σοβαρή πολιτική. Όχι, κύριε συνάδελφοι, κάνετε λάθος. Πρέπει να αλλάξει το ΣΥΡΟΥ. Πρέπει να βελτιωθεί. Εγώ δεν θα το καταργήσουμε, αλλά να βελτιωθεί. Δεν γίνεται έτσι να λειτουργήσει η Βουλή. Πραγματικά δεν γίνεται. Είναι άδικο αυτό που γίνεται να φημώνεται ένα κοινοβουλευτικό κόμμα, ένα κόμμα που έχει αξιόλογη παρουσία, με επιχειρήματα και προτάσεις, χωρίς κραυγές, χωρίς αλλαγμούς, με διαφωνίες, ναι. Εμείς ψηφίζουμε ακόμη και ότι φέρνει ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι για το καλό του έθνους και για την πατρίδα μου και για το ΚΚΕ. Ό,τι μας φέρετε. Αρκεί να είναι καλό για την Ελλάδα. Γιατί λέμε πρώτα η Ελλάδα και πρώτα οι Έλληνες. Μπορεί να διαφωνούμε σε πολλά, αλλά η ουσία και η πεμπτουσία της δημοκρατίας είναι η ελευθεροστομία. Η πεμπτουσία της Βουλής είναι το ελευθέρως διαλέγεστε. Δεν μπορεί να μας φημώνει κανένας Κουτρουμάνος και καμία άλλη ομάδα άργων, αργόσκολων, αργόμιστων υπαλλήλων του ΣΥΡΟΥ. Τελεία και παύλα. Πάμε στα υπόλοιπα.
Κύριοι συνάδελφοι, δεν θέλω να κλιμακώσω για την Τουρκία, γιατί η καιρή είναι χαλεπή. Ούτε θα πω κάτι περίεργο. Θα πω όμως ότι δυστυχώς η Νέα Δημοκρατία παραβιάζει το Σύνταγμα και τους νόμους του κράτους. Υπάρχει ένας νόμος, ο νόμος 40.001 του 2011. Στο άρθρο 156 αναφέρει: «Ως υποθαλάσσιες περιοχές νοούνται ο βυθός, το υπέδαφος των ιστορικών υδάτων, της εγκαλίτιδας ζώνης, της υφαλοκρηπίδας και της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Μέχρι την απόσταση των 200 ναυτικών μιλίων από τις γραμμές βάσης από τις οποίες μετράται το εύρος της εγκαλίτιδας ζώνης». Υπάρχει δηλαδή ο νόμος. Τον έχω εδώ, τον καταθέσω στα πρακτικά. Νόμος του 11 είναι, του 2011. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί οι υπουργοί σας σήμερα μιλούν για 6 ναυτικά μίλια, για 12 ναυτικά μίλια, για 5,5 ναυτικά μίλια, για 8 ναυτικά μίλια. Και επειδή είμαστε σοβαρό κόμμα και επειδή κινδυνεύουμε ως χώρα από την σοβινιστική, μιλιταριστική, φασιστική, ναζιστική Τουρκία, δεν θέλω να κλιμακώσω, αλλά θα κάνω 5 προτάσεις. Το είπα και στον Πρωθυπουργό, το ξαναλέω και τώρα. Του είπα να πάει να πάρει τα Ραφάλ τα δωρεάν, τα πήρε. Έχουμε τώρα 100 Black Hawk στην Ιαπωνία, τα αποσύρουν στην Ιαπωνία. Ενημέρωσα τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Είπα θα το δει. Του προτείνω επίσης τα Super Cobra που αποσύρουν οι Αμερικανοί πεζοναύτες. Είναι ελικόπτερα. Μπορούν να πάνε να παραλάβουμε και αυτά. Τα αποσύρουν, δωρεάν είναι. Δεν θα πληρώσουμε τίποτα. Θα πάρουμε 100, θα μας μείνουν τα 80 σίγουρα και τα υπόλοιπα θα είναι για σκύλεμα, ξέρει ο Ναύαρχος, για σκύλεμα, για ανταλλακτικά. Υπάρχουν συγκεκριμένα συστήματα που μπορούμε να πάρουμε. Μπορούμε. Μπορούμε να πάρουμε γιατί έχουμε πρόβλημα με τα drones στα τουρκικά, τα Bayraktar. Μπορούμε να πάρουμε το ρωσικό σύστημα ηλεκτρονικού πολέμου, το Κρασούκα. Έρχεται εδώ ο Λαυρόφ. Φθηνό είναι. Τι κάνει αυτό? Έριξε 9 ντρόνς τουρκικά Bayraktar στην Αρμενία. Τα έριξε. Ρωσικό είναι ειδικό που τα μπερδεύει το λογισμικό τους και τα καταρρύπτει. Δεν χρειάζεται να στείλει μονοβολές. Δηλαδή υπάρχουν. Αυτά τα λέω για ένα και μόνο λόγο, να καταγραφούν εδώ, γιατί θέλω να ακούει ο Πρωθυπουργός. Το απόγευμα θα έχει διάγγελμα για τον κορονοϊό. Από ό,τι έμαθα, το απόγευμα. Θα ήθελα να τον ακούσω. Γιατί? Γιατί πολύ απλά, κύριοι συνάδελφοι, καμιά φορά οι πράξεις από τα λόγια απέχουν πολύ μεγάλη απόσταση. Σας έλεγα πολλά για την Τουρκία. Σας είχα πει για ανακήρυξη ΑΟΣ που είναι μονομερής ενέργεια. Σας είπα ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι οι Τούρκοι δεν θα σταματήσουν στα 12 μίλια. Θα μπουν στα 7, στα 6, στα 8. Είπα και πρότεινα να κάνουμε συμβούλιο πολιτικών αρχηγών με δέσμευση να βγούμε έξω όλοι σιωπηροί και να μιλήσει μόνο ο Πρωθυπουργός για να δείξουμε ενωμένοι. Ούτε αυτό κάνατε. Σας έδωσα προτάσεις συγκεκριμένες για το πώς μπορεί να αποτραπεί η τουρκική προκλητικότητα. Μην τρέφετε αυταπάτες, δεν υπάρχει Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήδη η Ford και η Volkswagen κάνουν εργοστάσια στην Τουρκία. Μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Δεν πρόκειται ποτέ να μας βοηθήσουν αυτοί. Τώρα ίσως η Ρωσία να μας έχει ανάγκη για τα δικά της συμφέροντα και έχει το Λαυρόφ. Ίσως από εδώ να αποκομίσουμε κάτι αν κινηθούμε έξυπνα. Με όποιον είναι υπέρ των ελληνικών συμφερόντων πρέπει να ταχθούμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα χωρίς κραυγές και αλλαγμούς. Κλείνοντας να πω το εξής. Κύριοι συνάδελφοι, η κυβέρνηση κάνει ένα μεγάλο λάθος. Η αλήθεια πέτυχε το Μάρτιο. Ουδής το αμφισβητεί. Η αλήθεια ότι είχαμε μια τεράστια πανδημία. Ουδής το αμφισβητεί. Αυτό που αφισβητώ όμως είναι την πρόθεσή σας να επιβάλλετε τον νόμο και την τάξη σε κάθε κατεύθυνση. Από το Μάρτιο μέχρι και σήμερα είχαμε 18 περίπου συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας. Δεν θα πω για το εφετείο γιατί βγήκε η απόφαση, η δικαιοσύνη μίλησε και μπράβο της και έβγε της και τελείωσε η ιστορία. Τελειώσαμε, κλείσαμε, γυρίσαμε σελίδα, έφυγε ο ναζισμός, τελείωσε η χώρα. Βγήκε η απόφαση, η δικαιοσύνη, καθόλου επηρεασμένη από ό,τι θέλω να πιστέψω, έβγαλε την απόφασή της, φυλακή οι ναζιστές. Πάμε στην ουσία όμως. 15 συγκεντρώσεις παράνομες, ούτε μία σύλληψη. Συγχρονιζόταν όλοι μεταξύ τους. Ο κοροναϊός μεταδίδεται. Ούτε μία σύλληψη. Το μόνο που θέλει να συλλάβει η κυβέρνηση, και δυστυχώς το λέω, είναι πάλι τον Έλληνα, τον μεροκαματιάρη στην εστίαση, πάλι τον Έλληνα που δεν θα κάνει παρέλαση, πάλι τον Έλληνα που θα πάει στην εκκλησία, πάλι τον Έλληνα που θα κάνει θεία μετάληψη. Γιατί το κάνει αυτό η Νέα Δημοκρατία? Εξηγήστε μου το λόγο. Να σας πω τις συγκεντρώσεις. 14 Μαρτίου διαδήλωση στο κέντρο της Μυτιλίνης. Εργαζόμενοι σε ΜΚΟ, Ανταρσία. Κάποιοι κάτοικοι. 21 Μαρτίου, Σύνταγμα Κερφά Κωνσταντίνου. Πάλι ο Κωνσταντίνου μου έκανε μήνυση και αυτός, να ξέρετε. Και αυτός μου έκανε μήνυση. Μαζεύω μηνύσεις. 27/5/20, πορεία ελευθερομεταναστών στο Πορτοχέλι. 3 Ιουνίου του 20, δολοφονία Φλόιντ, κέντρο Αθήνας. Όλες αυτές είναι πορείες. Συγκεντρώσεις χιλιάδων ανθρώπων. 9 Ιουλίου, δημόσιες συναθρήσεις. Πορεία Αλαθρό, 11 Σεπτεμβρίου, ΚΑΤΕΠ. 11/9/20, πορεία αλληλεγγύης των ΜΚΟ κτλ. Σε Μόρια Αθήνα. 12/9 Μόρια πορεία Αλαθρό. Δηλαδή όλα αυτά ήταν πορείες που ο ιός μεταδίδεται. Ούτε μία σύλληψη. Ούτε μία σύλληψη. Εδώ πήγαν πολιτικοί αρχηγοί έξω από το εφετείο, ρε παιδιά. Πού είναι η πολιτική ορθότητα? Γιατί μιλάει για λαϊκισμό ο κύριος συνάδελφος της Νέας Δημοκρατίας. Αν δεν είναι λαϊκισμό και σπέκουλα να στέλνεις το διευθυντή του γραφείου σου έξω από το εφετείο, τι είναι?
Ενώ εμείς τι είπαμε, θα μιλήσει η δικαιοσύνη. Καμία παρουσία πολιτικού έξω από το εφετείο. Γιατί αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους φασίστες ναζιστές στο μετέπειτα στάδιο. Γιατί σοβαρότητα αυτό προέτασε. Δυστυχώς όμως ο λαϊκισμός και η σπέκουλα ξεχυλίζει από πολλούς. Και επιστρέφω αυτή την ιστορία. Και θέλω να κάνω μια ερώτηση για να κλείσω εδώ. Στον Υπουργό Υγείας, πήραμε τα εμβόλια τελικά? Τα πήραμε τα εμβόλια, ξέρουν οι υπουργοί? Κύριε Γεωργιάδη, ξέρετε από την Υπουργική Υγείας, τα πήρε τα εμβόλια και ο Σικίλιας? Τα 300.000 που λέει για τον Δεκέμβριο? Δεν ξέρεις, δεν πειράζει. Δεν μπορεί να ξέρεις όλα. Τα ξέρεις όλα, αλλά όχι όλα. Εντάξει. Θα απαντήσεις. Αν πήρε. Δεν χρειάζομαι συνήγορο, κύριε, ούτε ακούω καλά. Η ηλικία μου είναι μικρότερη από τη δική σας. Πάω στην ιστοσυνουσία. Λέω λοιπόν, είχαμε νεκρό σήμερα στην Ολοκληρώστε, κύριε Πρόεδρε. Για το συγκεκριμένο εμβόλιο είχαμε νεκρό. Ας είμαστε λίγο φιδωλοί και προσεκτικοί. Μην κάνουμε πειράματα με τους Έλληνες. Είχαμε νεκρούς, το επαναλαμβάνω, από αυτή την ιστορία. Και επειδή θέλει, βιάζεται ο Πρόεδρος και έχει δίκιο, θα ήθελα να καταθέσω στα πρακτικά όλες τις επιστημονικές μελέτες. Όταν λέω όλες, όλες. Του κυρίου Αβραμίδη, του κυρίου Γάκη και πολλών του Αμερικανικού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων για τον κοροναϊό. Του COVID-19 έρευνα από την Αγγλία και των καθηγητών Σπέιντοφ, του Σπαντίδη, του Δρόσου, του Μαρσούμ, του Μπουγκέα από το Αιγινήτιο. Επίσης την έρευνα που έγινε στην Αγγλία από την Anne Loving, την Λέιζα Λόβ. Τι λένε όλοι αυτοί? Και τα καταθέσω στα πρακτικά. Ότι με τη Θεία Κοινωνία δεν μεταδίδεται ο κοροναϊός. Επιστήμονες είναι. Μετά από έρευνες πολλών ετών, εδώ είναι όλες οι μελέτες. Εγώ δεν λέω τι πιστεύω εγώ. Είναι θέμα πίστης. Λέω τι λέει η επιστήμη. Ότι με τη Θεία Κοινωνία, για λόγους συγκεκριμένους που αναλύουν οι επιστήμονες εδώ μέσα, όχι εγώ, τα καταθέσω πρακτικά και όποιο θα διαβάσει, δεν μεταδίδεται με τη Θεία Κοινωνία ο κοροναϊός. Τα λέω αυτά γιατί μου βγάζει τον κάθε πνευμονολόγο, λοιμοξιολόγο, ανίδεο επί των μεταδοτημένων νοσημάτων, να έχει την άποψή του. Σταματήστε, κόψτε τους, γιατί έχουν ξεπεράσει κάθε όριο οι κύριοι αυτοί, τρομοκρατούν τον κόσμο και αν θέλουμε επιτέλους να δώσουμε λύσεις, ας ακούμε και τους πραγματικούς επιστήμονες. Μπορεί να δοθεί λύση στον κοροναϊό. Φοβάμαι ότι το απόγευμα θα ανακοινωθεί νέο lockdown. Πάει, η οικονομία τελείωσε. Πάει, τελειώσαμε. Αν γίνει νέο lockdown, είμαστε τελειωμένοι ως χώρα οικονομικά. Τέλος. Τίτλοι τέλους. Τελείωσε η οικονομία, τελείωσε η Ελλάδα, τελείωσαν οι Έλληνες. Ζήτω η φτώχεια. Φιλότιμο δεν έχει μείνει πλέον στον Έλληνα, δυστυχώς, γιατί έχει πτωχεύσει οριστικά και αμετάκλητα. Σε ευχαριστώ. And